τη δυνατότητα να γίνουν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, εξέφρασε η λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, Ειρήνη Ηλιάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Δεν είχα καμία αμφιβολία για ένα εμβόλιο που βγαίνει από την Ευρώπη, από την Αμερική. Καμία αμφιβολία. Οι μελέτες είναι τόσο αυστηρές, υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα. Μιλάμε τώρα για μια φάση 3 μελέτη, η οποία έχει 30.000 εθελοντές, η μισή που παίρνει το εμβόλιο, η άλλη μισή που δεν το παίρνει. Κανείς δεν ξέρει ποιος παίρνει τι, αλλά όλα καταγράφονται λεπτομερώς. Ποιο ήταν όμως το παράδοξο που συνάντησε η λοιμοξιολόγος στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Μασαχουσέτης? Άνθρωποι που νόσησαν και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν και μείναν στο σπίτι, αλλά παρόλα αυτά νιώσαν μία δύσπνοια, ένα πόνο στο στήθος. Και βλέπουμε ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζουν ένα μήνα μετά, δύο μήνες μετά, και μας μιλάνε ακριβώς για αυτά τα θέματα. Για κόπωση, για προβλήματα στην αναπνοή. Κάποιοι έχουν αναπτύξει καρδιοπάθεια, γιατί έχει πρόβλημα η καρδιά τους. Και φυσικά αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό σε όσους νοσηλεύτηκαν. Η κριτικής καταγωγής λοιμοξιολόγος αναφέρθηκε στο άνοιγμα των σχολείων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να προστατευθούν από τον κορονοϊό. Το άνοιγμα των σχολείων είναι υγεία. Είναι υγεία για τα παιδιά, είναι υγεία για τους γονείς. Είναι αυτονόητο αυτό. Αν οι τάξεις έχουν πάρα πολλά παιδιά, ναι. Αν δεν ανοίγουν τα παράθυρα να μπαίνει πολύ αέρας, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μαθήματα έξω. Και μάσκες. Κοιτάξτε, τα παιδιά, όχι οι έφηβοι, αλλά τα μικρότερα παιδιά ακούνε τις δασκάλες. Δεν υπάρχει ιατρικός λόγος για τον οποίο να μην φορεθεί η μάσκα, δηλαδή δεν είναι αντιγυνή η μάσκα. Μάλιστα. Και αυτό σώζει ζωές.